Λίγα λεπτά πριν από τις 4.30 το μεσημέρι, το αεροπλάνο της Aegean που εκτελεί την πτήση Α3427 από τη Στουτγκάρδη της Γερμανίας προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Πρόκειται για την πρώτη απευθείας πτήση της Aegean από το εξωτερικό για τη φετινή τουριστική περίοδο που έφερε στο Ηράκλειο 155 επισκέπτες, ανάμεσά τους και δύο βρέφη. Ποδαρικό λοιπόν, με γεμάτο αεροσκάφος για την Aegean από το Ηράκλειο και παρόλο που η σεζόν ξεκινάει αργότερα από ό,τι συνήθως, πιστεύουμε ότι θα πάει καλύτερα από την προηγούμενη και εφόσον αρθούν και κάποιες αβεβαιότητες που σχετίζονται κυρίως με την αγορά της Ρωσίας που αναμένουμε να επανέλθει η διασυνδεσιμότητα και την αγορά της Αγγλίας, πιστεύουμε ότι θα μας εκπλήξει ευχάριστα. Είμαστε σε μια καλή αφετηρία, καθώς όλες οι ενδείξεις είναι θετικές και μιλώ για τον ρυθμό προκρατήσεων, ο οποίος δείχνει συνεχόμενα αυξανόμενος. Η Κρήτη αποτελεί βαρόμετρο για την Aegean, τόνισαν τα στελέχη της επιχείρησης. Αναγνωρίζοντας τη δυναμική του νησιού, ήδη από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα searches, οι αναζητήσεις, έχουμε ενισχύσει τη δραστηριότητά μας. Από την Κρήτη θα πετάμε με 10 αεροσκάφη. Έχουμε προσθέσει περίπου 60% capacity σε σχέση με το 2019. Καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, στο διάστημα αυτής της στασιμότητας, επιχειρησιακής στασιμότητας, εργαστήκαμε σκληρά για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα αλλά και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας μας, αλλά και για να προετοιμάσουμε το προϊόν και τις υπηρεσίες μας, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε απόλυτα επιτυχημένα στις νέες διαφορετικές ανάγκες των επιβατών μας στη μετα-COVID περίοδο. Φέτος η Aegean, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διασύνδεση του νησιού με όλες τις μεγάλες και μικρές αγορές του κόσμου, εντάσσει στο πρόγραμμά της 37 απευθείας προορισμούς από το Ηράκλειο. Παρόλο που είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για αρχή, θέλουμε να πιστεύουμε ότι όπως θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες 4 εβδομάδες που είναι κρίσιμες, για να δούμε ότι θα παγιώνονται αυτές οι πρώτες καλές ενδείξεις, θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή χρονιά. Πόσο σημαντικό είναι για το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης που 37 προορισμοί με την Aegean συνδέουν το νησί? Είναι ο κύριος χρήστης αυτή τη στιγμή του αεροδρομίου, είναι ο κύριος συνεργάτης μας και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το καταλάβετε όλοι, ότι όταν υπάρχει συνδεσιμότητα του νησιού με 37 προορισμούς, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε, γιατί από κάπου θα χάσουμε, από κάπου θα κερδίσουμε.